Κυριότατε, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο ερώτημα το οποίο αμέσως αναπτύσσεται μπροστά μας είναι τι είναι αυτό το μνημείο, τι είναι αυτό το γλυπτό. Είναι κάτι το οποίο πρώτης όψεως δεν μοιάζει με τα παραδοσιακά γλυπτά. Πού βρίσκεται λοιπόν η αξία του? Η αξία του βρίσκεται σε δύο στοιχεία. Πρώτον, στη μορφή του, δηλαδή είναι ένα νεωτερικό, ένα μοντέρνο γλυπτό, το οποίο σημαίνει ότι ακολουθεί τη σύγχρονη αισθητική, τις σύγχρονες αναζητήσεις, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι φυλακισμένο μόνο στη μορφή και στην αισθητική. Έχει μνήμη μέσα του, έχει ιστορία. Και όποιο μνημείο, όποιο έργο τέχνης φέρει μέσα του μνήμη, ιστορία, πολιτισμό, αυτό είναι ένα ζωντανό τίταρο. Γι' αυτό και η τέχνη πρέπει να προηγείται πάντοτε των αξιών της πολιτικής, των αξιών της ζωής. Πρέπει να είναι φάρος. Και μέσα από αυτό το παράδειγμα μπορούμε να δούμε ότι μπορεί να συνυπάρξει παρελθόν και μέλλον, ταυτότητα και μέλλον. Κάθε μικρή γωνία του, άμα το προσέξετε μετά, θα δείτε ότι φέρει μνήμες, φέρει τις εικόνες, δηλαδή φέρει την εστία, μία από τις εστίες του ανθρώπου που είναι η θρησκεία, η αγάπη του για τη θρησκεία. Φέρει την ιστορία, επίσης ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι καθοριστικό για την ταυτότητα, και φέρνει επίσης το μέλλον, δηλαδή την πορεία, όπου ξεκινάει σιγά σιγά και φτάνει εδώ προς το μέλλον, έχοντας όμως μέσα του όλο το φορτίο της ιστορίας, όλες τις μνήμες, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον χωρίς μνήμη, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον χωρίς ταυτότητα και ρίζα, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον χωρίς την ανάγκη της θρησκείας, πάνω απ' όλα της εστίας, της οικογένειας και βασικών αξιών. Και αυτό το έργο καταφέρνει να συνδυάσει το παραδοσιακό και το σύγχρονο. Γι' αυτό και είναι σπουδαίο έργο. Και είναι σπουδαίο έργο, σας το λέω και με την ευθύνη του ανθρώπου ο οποίος ασχολείται με αυτά τα πράγματα, πέρα από τον ομιλητή. Όμως, για να γίνει αυτό το έργο χρειάστηκαν κάποιες καταστάσεις. Πρώτα απ' όλα, η ανάγκη να απαντηθεί το πρόβλημα του ποντιακού ελληνισμού, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της γενοκτονίας, να δοθεί μια απάντηση σε αυτό το δράμα το οποίο μέχρι τώρα κρύβεται στη σιωπή. Είναι καιρός τα πράγματα από τη σιωπή να έρθουν στο φως. Και η τέχνη τα φέρνει στο φως. Είναι βασικά η λειτουργία της. Ο τρόπος που υπάρχει η τέχνη είναι από το σκοτάδι στο φως. Μας τα έχει πει και ο Πλάτωνας στη σπηλιά του, στην περίφημη σπηλιά του, στην αλληγορία του. Ένα άλλο σημείο είναι επίσης ότι φέρνει την αναζήτηση νέων τρόπων συνύπαρξης με όλο τον κόσμο μέσα από τη σύγχρονη μορφή του. Αυτά όλα τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να γίνουν πράξη αν δεν υπήρχε το στοιχείο της ιστορίας, δηλαδή η πολιτισμική μνήμη, αν δεν υπήρχε η ανάγκη για ταυτότητα στη σημερινή κρίση την οποία έχουμε και περνάμε σαν χώρα, και τρίτον, αν δεν υπήρχαν οι αντίστοιχοι άνθρωποι οι οποίοι ευαισθητοποιημένοι και καλλιεργημένοι σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, όπως είναι ο κύριος Μαρινάκης, και το λέω ευθέως, είναι ένα παράδειγμα ο κύριος Μαρινάκης για ένα και μόνο λόγο, πέρα από οτιδήποτε άλλο έχει κάνει. Σπάνια θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικονομική δύναμη, μόνο στο εξωτερικό θα τους δείτε. Και επειδή έχω συνεργαστεί με πολλούς από αυτούς, να έχουν το θάρρος, την παλικαριά και να βάζουν τα χρήματα για να γίνουν έργα τα οποία συνδυάζουν μνήμη και μέλλον. Ιστορία και μέλλον. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε προσωπικά και ευχαριστώ όλους εσάς που είστε εδώ, ένα μεγάλο παρόν στην ανάγκη για ταυτότητα πάνω απ' όλα που έχει η χώρα μας, στην ανάγκη για συμφιλίωση με τη θρησκεία, το οποίο είναι σημαντικό, και βέβαια όλα αυτά μαζί για ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον μιας νέας και διαφορετικής Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πολύ.